αυθεντική της μορφή, όπως δηλαδή παρουσιάστηκε στην ιστορική πρεμιέρα του 1918. Εκατό χρόνια συμπληρώθηκαν από την πρώτη παράσταση του βαφτιστικού του Θεόφραστου Σακελαρίδη. Έκανε πρεμιέρα το καλοκαίρι του 1918 και έγινε αμέσως εξαιρετικά δημοφιλής. Παρά την ηλικία της παραμένει αγέραστη, αφού τόσο η πλοκή που ακολουθεί τη συνταγή της γαλλικής φάρσας της Belle Époque, όσο και η μουσική, με σαφή επιρροή από τη βιενέζικη οπερέτα, είναι πραγματικά απολαυστική. Ο Σακελαρίδης ήταν ένας συνθέτης που είχε πολύ ευρεία γνώση του τι συνέβαινε στην Ευρώπη. Ήξερε πολύ καλά τη βιενέζικη οπερέτα, ήξερε την έθνη χείρα που τότε μόλις γεννιόταν, δεν ήταν γνωστή πουθενά αλλού, αλλά είναι προφανές ότι την ήξερε γιατί βλέπουμε τις επιδράσεις του συγκεκριμένου έργου στο βαφτιστικό. Ήξερε πολύ καλά τη γαλλική οπερέτα, η οποία έχει επιδράσει σε κάποια άλλα έργα του περισσότερο παρά στο βαφτιστικό. Ο βαφτιστικός έχει μια βιενέζικη φλόγα, αλλά. Όπως έλεγε και ο ίδιος ο συνθέτης, μυρίζει Αθήνα. Η πλοκή είναι υπέροχη. Είναι, νομίζω, από την αρχή του έργου μέχρι το τέλος, είναι ένα αριστούργημα. Σε συνδυασμό με τη μουσική, η οποία είναι καταπληκτική. Είναι βάλς, είναι στράους, είναι λέχαρ, είναι οπερέτα, είναι βιενέζικη οπερέτα, ελληνική οπερέτα όμως, παρόλα αυτά. Έτσι όπως την αγαπάμε και την τραγουδάμε και την τραγουδάει ο κόσμος. Κατά τη διάρκεια των Βαλκανικών πολέμων, οι νίκες του ελληνικού στρατού προκαλούν αισθήματα εθνικής υπερηφάνειας και ανάτασης. Αλλά οι μαχόμενοι, στρατιώτες και αξιωματικοί, αποζητούν να πετάξουν για λίγο το χακί και να ζήσουν λίγες ανέμελες στιγμές με ωραίες κυρίες στα μετόπισθεν της πρωτευούσης. Είναι πολλωστή φορά που θα εσαρκώσω τον Χαρμίδη. Είναι αυτός ο οποίος έρχεται υποδιόμενος στον βαφτιστικό, διότι βλέποντας μέσα από τις επιστολές του πραγματικού βαφτιστικού, ο οποίος είναι αγράμματος, ότι η νονά του είναι πάρα πολύ όμορφη, βρίσκει την ευκαιρία να παρουσιαστεί ως ο βαφτιστικός για να την κορτάρει. Είναι ένας πολύ όμορφος ρόλος και μουσικά, γιατί έχει εξαιρετικά ντουέτη και την περίφημη άρια το «Ψηλά στο μέτωπο» που είναι πάρα πολύ γνωστή. Το «Σύ μου πήρες πια το νου και την καρδιά», «Στο στόμα, στο στόμα», αυτά είναι hit. Εγώ υποδίω με την Κική, είναι η αδελφική φίλη της Βιβίκας. Ο άντρας της Κικής είναι η πέτρα του σκανδάλου. Η Κική προσπαθεί να τον φέρει από το μέτωπο για να είναι κοντά της. Μπλέκεται σε μια ιστορία, τέλος πάντων, ένα ερωτικό τρίγωνο με τη Βιβίκα. Γιατί η Βιβίκα μπλέκει με τον άντρα της Κικής χωρίς να το ξέρει η Κική. Και εν πάση περιπτώσει εκεί δημιουργείται, εκεί βασίζεται και στα άλλα πρόσωπα η καταπληκτικά καλογραμμένη φάρσο κωμωδία του Θεόφραστου Σακελαρίδη. Είναι τρομερά καυστικός, εύστοχος. Η πένα του έχει μια απίστευτη κοινωνική σάτυρα και όχι μόνο. Και θεωρώ ότι αγγίζει πολλά επίπεδα και κοινωνικά και σε διαπροσωπικές σχέσεις. Δηλαδή έχει πολλά μηνύματα από κάτω. Θεωρώ λοιπόν ότι αυτά τα έργα είναι πάντα διαχρονικά και πάντα ο κόσμος τα αγαπάει. Ο βαφτιστικός θα επαναληφθεί στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών στις 7, 9, 11 και 13 Ιανουαρίου.